Με 1.100.000 ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων αναμένεται να ανεγερθεί το νέο κλειστό γυμναστήριο Ρεθύμνου. Η διαδικασία κυλάει αργά λόγω της οικονομικής στενότητας της χώρας, ωστόσο ο Δήμος Ρεθύμνου ετοιμάζεται και για εργολαβία 250.000 ευρώ με ιδίους πόρους, ώστε μαζί με την αναβάθμιση και αποκατάσταση δρόμων στη συνοικία των περιβολίων να κατασκευαστούν και οι δρόμοι πέριξ του γειτνιάζοντα νέου χώρου άθλησης. Αφενός μεν εξυπηρετεί μια ολόκληρη περιοχή πολύ μεγάλη της πόλης και αφετέρου θα αποσυμφορήσει και το Μελίνα Μερκούρι. Για να μπορέσει να δουλέψουν και οι προπονητές καλύτερα και τα παιδιά να προπονηθούν και να έχουμε τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Κραυγή αγωνίας από τους ηθήνοντες της ενόργανης γυμναστικής, ένα από τα αθλήματα που θα στεγάσει το νέο γυμναστήριο. 310 παιδιά έχουν επιλέξει αυτό το άθλημα στο Ρέθυμνο, όμως 75 παραμένουν σε λίστα αναμονής λόγω έλλειψης χώρων. Παρά τα προβλήματα, οι διακρίσεις είναι σημαντικές και χρειάζονται προσοχή και ενδιαφέρον. Έχουν βάλει πλάτη, έχουν δώσει κομμάτια ψυχής για να στηρίξουν το άθλημα, να μην σταματήσει να λειτουργεί. Στο χώρο του Ρεθύμνου. Δεν είναι εύκολο να πηγαίνουν στις Μοίρες, στο Ηράκλειο, σε άλλα γυμναστήρια, προπονητήρια, προκειμένου να κάνουν την προπόνηση που χρειάζεται για τους αγώνες. Παρά τα προβλήματα αυτά, έχουμε καταφέρει να βγάλουμε αθλητές με πρώτες θέσεις στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Σε οικόπεδο 3,5 στρεμάτων ανοιγείρεται το κλειστό γυμναστήριο εμβαδού 1.339 τετραγωνικών μέτρων. Θα διαθέτει κλιματισμό και 12 θέσεις στάθμευσης, με τους περίοικους να εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους για την αισθητική του κτηρίου και την κυκλοφοριακή λειτουργικότητα της περιοχής. Όπως ας πούμε, τα πάρκινγκ δεν είναι εκείνα τα οποία προβλέπονται και υπάρξει, ας πούμε, πρόβλημα λίγο με την κινητικότητα. Αν και η αισθητική του κτηρίου δεν είναι άσχημη, νομίζω ότι είναι όλα σε